Εφιαλτικές στιγμές έζησαν και εξακολουθούν να ζουν οι κάτοικοι στο νησί της Θάσου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν ρήψεις νερού 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Παράλληλα, στο νησί αναμένονται τις επόμενες ώρες 60 πυροσβέστες ως ενίσχυση, 15 οχήματα από την Αττική, αλλά και 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας, τα οποία θα ταξιδέψουν με τον ίσος Ρόδος. Πάνω από τη φωτιά πέταξε με ελικόπτερο ο υπαρχηγός επιχειρήσεων της πυροσβεστικής αντιστράτηγος Αθανάσιος Ρεντέλος, που συντονίζει το έργο της πυρόσβεσης. Επισήμως, φως στις συνθήκες εκδήλωσης φωτιάς θα ρίξει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ήδη πάντως στη Σάμου οι κάτοικοι κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια και μιλούν για εργασίες ηλεκτροκόλλησης που έγιναν υπό αέρα και άναψαν τις μοιραίες πίθες. Πάντως, από το μεσημέρι του Σαββάτου, να σημειωθεί ότι η εικόνα είναι κάπως καλύτερη. Ο δρόμος θες βαθύ Πυθαγόριο, πόλη της Σάμου είναι πρωτεύουσα Πυθαγόριο, και η άλλη διάβαση προς την πρωτεύουσα από το χωριό Μυθιδινή ήταν προβληματική με συνεχείς διακοπές. Ήταν μια κατάσταση εντελώς ακραία. Μετά από μια εφιαλτική χθεσινή ημέρα, γεμάτη αγωνία και ερωτήματα κατά πόσο μπορούμε να αντεπεσέλθουμε, σήμερα το πρωί με την συνεχή υποστήριξη 6 αεροπλάνων, 4 ελικόπτερων, το πεζοπόρο του μάθος που ήρθε χθες βράδυ και την συνεκτική δουλειά που έκαναν όλοι, η φωτιά σιγά σιγά υποχωρεί, δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή κατοικημένες περιοχές, χθες κινδύνευσαν, η ζημιά είναι μεγάλη, αλλά τα χειρότερα νομίζω ότι αποφεύχθηκαν. Οι άνεμοι δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα στο νησί. Σήμερα είναι τα πράγματα καλύτερα. Υπάρχει συνεχής εποπτεία, επιμέλεια. Οφείλω να συγχαρώ τις δυνάμεις που ήρθαν από Θεσσαλονίκη, τα αεροπλάνα και όλους τους χειριστές και όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτή τη διαχείριση της κρίσης, για την οποία αποφύγαμε θύματα και κάτι το χειρότερο.